σε έντυπο μέσω του προγράμματο Leader, όπου συμμετέχει και η αναπτυξιακή εταιρεία δράμα, φαίνεται στο Οπιστόφυλλο ένα χάρτη τη ευρύτερη περιοχή με τα ονόματα των κρατών τη Βαλκανική και όχι μόνον, όπου ανάμεσα στα άλλα εμφανίζεται το κράτο των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία. Το θέμα αυτό παρουσίασε στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφερειακό Σύμβουλο και προκλήθηκε μεγάλη συζήτηση. Με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση και από την Αναπτυξιακή Εταιρεία αλλά και από την Αντιπεριφέρεια Δράμα, η οποία με επιστολή τη ζητά την άμεση διόρθωση του σχετικού χάρτη. Καθώ και επίσημα, όπω επικαλείται μέσα στην επιστολή, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλά για το κράτο Μακεδονία. Που δεν υπάρχει και η ελληνική πλευρά ποτέ δεν αποδέχτηκε, αλλά για την Φύρομ και κάπω έτσι πρέπει να αναγραφεί, ζητώντα μάλιστα αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, κ. Πατακάκης, δηλώνει ότι δεν αντιλήφθηκαν άμεσα το γεγονός, ζητά συγνώμη για αυτήν την παράληψη, αλλά τονίζει ότι αντέδρασαν άμεσα προκειμένου να γίνει η διόρθωση και θεωρεί ότι ίσως να υπήρξε και δόλος, ίσως όμως να έγινε και από παράληψη. Κυρία Οικονομού, ο πατριωτισμός το θεμελιώδες χρέος κάθε Έλληνα πολίτη δεν το διαπραγματευόμαστε. Άλλωστε ο καθένας έχει μια ιστορία και μια διαδρομή η προσπάθεια η οποία έγινε να παραποιηθεί η πραγματικότητα έχουμε χρέος πλέον να αναλύσουμε και να διευκρινίσουμε κάποια σημαντικά πράγματα. Στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής, μέσα από μια πολύ σημαντική δραστηριότητα και με μια πολύ επιτυχή διαδρομή και πορεία, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέραμε και για το πρόγραμμα «Αλέκτορ» το οποίο έχει για τις παρευξήνιες χώρες και είναι και η πατρίδα μας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι 7 χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κάθε μια χώρα έχει αναλάβει ε, την αρμοδιότητα αλλά και την ευθύνη να κάνει μια συγκεκριμένη δράση. Η τουρκική πλευρά είχε την ευθύνη να ε, καταγράψει όλες αυτές τις προτάσεις από τις 7 χώρες για κτίρια παραδοσιακά και ιστορικά από τον 18ο και 19ο αιώνα στο οποίο μέσα αναφέρονται και τα ιστορικά και πολύ αξιόλογα κτίρια τα οποία έχει η πόλη μας. Στην εκτύπωση αυτού του εντύπου το οποίο έγινε στην Τουρκία από την τουρκική πλευρά η οποία έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα ενώ εμείς είχαμε στείλει τους χάρτες στους οποίους δεν αναφέρεται πουθενά η Φύρο τα Σκόπια, ε, η τουρκική πλευρά χρησιμοποίησε έναν άλλο χάρτη στον οποίο αναφέρει τα Σκόπια σαν Μακεδονία. Υπήρχε άμεση αντίδραση και η διαμαρτυρία μας και στην τουρκική πλευρά αλλά και στο πρόγραμμα στις Βρυξέλλες γιατί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει πλέον ε, ξεκαθαρίσει ότι η ΦΥΡΟΜ θα αναφέρεται ως πρώην δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Από εκεί πέρα κάποιοι οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν την όλη αυτή ε, λανθασμένη εκτύπωση η οποία είχε γίνει από την τουρκική πλευρά, γιατί το ξανατονίζω, κάθε χώρα έχει αναλάβει την ευθύνη να κάνει μία δράση και η τουρκική πλευρά είχε την εκτύπωση αυτού του εντύπου. Ε, Διευκρινίσαμε ότι πράγματι ήταν Ελλάδα, δεν το είχαμε δει, αλλά ήταν τα πρώτα έντυπα τα οποία είχαν έρθει ε, κάναμε και την ηλεκτρονική αλλά και την έντυπη, ζητήσαμε και την ηλεκτρονική και την έντυπη διόρθωση ε, του ε, εντύπου αυτού γιατί ήταν λάθος, γιατί είναι απαράδεκτο, γιατί δεν συνάδει με τις αρχές, τις αξίες αλλά και τον πατριωτισμό των, των Ελλήνων και κάποιοι ελληναράδες θέλησαν να αμαυρώσουν την όλη προσπάθεια, την όλη επιτυχία την οποία είχαμε μέσα από το πρόγραμμα Λίντερ για το πρόγραμμα Λέκτορ, το οποίο πραγματικά δεν είχαμε καμία ευθύνη. Βεβαίω και ζητούμε συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να δούμε πρωτού, δώσουμε τα πρώτα έντυπα ότι υπήρχε μια λανθασμένη εκτύπωση, η οποία μας προσβάλλει όλους και δεν τη δεχόμαστε σε καμία, μα σε καμία περίπτωση, αλλά από εκεί και πέρα ας καταλάβουν κάποιοι ότι μερικά πράγματα και μερικές αξίες παραμένουν διαχρονικά και εμείς ούτε τις διαπραγματευόμαστε ούτε δίνουμε το δικαίωμα σε κανέναν να θεωρεί ότι είναι τόσο πολύ ελληναράς και να υποτιμά την προσπάθεια, το έργο και την όλη έτσι επιτυχή πορεία την οποία έχει η αναπτυξιακή της δράμας και το λίντε. Βεβαίως και ο Διευντής ήτανε προβληματισμένο και στεναχωρημένο, γιατί δεν είχε δει. Αυτοί πήραν πρώτοι τα έντυπα και έπρεπε να δουν τι λεπτομέρειε, οι οποίε πραγματικά μα εξέθεσαν. Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την παράληψη, ζητούμε συγγνώμη για αυτό που δημιουργήθηκε, αλλά τονίζω ότι ο πατριωτισμό, το θεμελιώδε χρέο κάθε Έλληνα πολίτη, το οποίο και απορρέει και από το ελληνικό σύνταγμα, εμεί ούτε το διαπραγματευόμαστε με κανέναν, αλλά και πιστεύουμε ότι κάποιε αξίε τι έχουμε πολύ ψηλά και τι πιστεύουμε και τις στηρίζουμε και διεκδικούμε πραγματικά αυτό που ανήκει στον ελληνικό λαό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα που έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας απέναντι και στην χώρα μας. Πιστεύετε ότι το λάθος μπορεί να έγινε και εσκεμμένα. Δεν είναι η πρώτη φορά κυρία οικονόμου που αντιμετωπίζουμε τέτοιες λογικές και τέτοιες πρακτικές. Άλλωστε ήταν υποχρεωμένοι στο έντυπο να αναφέρουν ότι εκτυπώθηκε το έντυπο αυτό στην γειτονική χώρα και αντιμετωπίσαμε και άλλες φορές αυτήν την παράληψη αλλά και αυτήν την προκατηλημένη και μεθοδευμένη αντιμετώπιση για θέματα τα οποία έχουν διασυνοριακή συνεργασία. Εμείς δεν είχαμε αυτήν την πρόθεση και αυτήν την προκατάληψη γιατί στείλαμε έγκαιρα τους χάρτες οι οποίοι αναφέρουν και αναγράφουν ποιε είναι οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δεν αναφέρουμε πουθενά την λέξη Μακεδονία. Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες αποτελούν την ουσία και ο κάθε έτσι καλόπιστος αξιολογητής και κριτής μπορεί να δει ότι υπήρχε μια εσκεμμένη, προκατελημένη αντιμετώπιση του όλου προβλήματος το οποίο όμως πιστεύω ότι είναι υποχρεωμένοι να την διορθώσουν και να την διορθώσουν άμεσα. Μπορεί να συνέβη και ως παράληψη δηλαδή γιατί άλλο χάρτη στείλατε άλλους μπήκε. Μπορεί να υπήρξε, να έγινε και από μια λανθασμένη εκτίμηση και από παράλυψη, αλλά μπορεί να είναι και μεθοδευμένη όλη η αντιμετώπιση του προβλήματος, κάτι το οποίο όμως σε μια κοινή προσπάθεια για όλες τις παρευξήνιες χώρες, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό, δεν επιτρέπονται τέτοια λάθη και τέτοιες παράλυψεις.